πραγματοποιούμε σήμερα την Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων και Εργατοτεχνικών Συνενέργεια, έχοντας υπόψη τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα που ταλανίζουν όλη την εργατική τάξη. Σε αυτήν τη Γενική Συνέλευση, τα ζητήματα που μπαίνουν σε προτεραιότητα είναι το ζήτημα της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, που είναι σε εξέλιξη για το μόνιμο προσωπικό και προτείνουμε αυτή η εξέλιξη να αφορά το σύνολο των εργαζόμενων που εργάζονται στη ΔΕΗ. Λέμε ότι πρέπει να κατοχυρωθεί τα 750 ευρώ κατώτερος μισθός. Δεν πρέπει δηλαδή να εργάζεται κανένας στα ορυχεία και στους σταθμούς κάτω από 750 ευρώ. Όπως επίσης βάζουμε τα ζητήματα που ταλανίζουν τους ανέργους. Μεικτά εννοείται τα 750. Ναι, τα 750 μεικτά. Να κατοχυρωθούν. Όχι καθαρά, μεικτά. Μεικτά. Ναι, αυτό δηλαδή το κατώτερο που υπάρχει σήμερα να κατοχυρωθεί με Εθνική Συλλογική Σύμβαση και φυσικά πάνω σε αυτά τα 750 ευρώ να προστίθονται οι τριετίες του οικογενειακού επίδομα του συζύγου, το ανθυγινό και όλα τα επιδόματα που έχουν κατοχυρωμένα το μόνιμο προσωπικό. Είναι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους ανέργους και λέμε ότι θα πρέπει να ενώσουν το βηματισμό και τη φωνή τους μαζί με τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν πλήρη και μόνιμη και πλήρη σταθερή δουλειά. Θα πρέπει μέχρι που θα είναι άνεργοι να έχουν επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και φυσικά ιατροφαρμακευτική περίθαψη για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Λέμε και για τους εργαζόμενους που έχουν για τα ζητήματα μάλλον τα οποία έχουν να κάνουν με την υγιεινή και ασφάλεια και έχοντας υπόψη ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε θρηνήσει 4 θανατηφόρα ατυχήματα και πολλά άλλα με τραυματισμούς και βέβαια αυτά συνδέονται μεταξύ τους γιατί ο άνεργος δουλεύει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες αρκεί να βρει ένα μεροκάματο. Και όλα αυτά βεβαίως θέλουμε να τα συνδέσουμε με όλη την εργατική τάξη της χώρας μας με το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στις 1 Νοέμβρη, όπου θα μπουν και λεωφορεία από την Τολεμαϊδα και από την Κοζάνη και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος σε αυτό το συλλαλητήριο.